Καλησπέρα. Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020. Πάμε στο δεύτερο vlog της μέρας, το οποίο είναι λιγότερο ψυχοπλαγωτικό από το πρωινό. Έχει τίτλο «Δεν παραδέχεται τα λάθη της και δεν ζητάει ποτέ συγγνώμη». Είναι επιστολή από έναν άνδρα. Αγαπητή μου Θέκλα, γεια σου. Γεια σου. Καλησπέρα. Πριν από λίγους μήνες, μπήκα σε μία σχέση με μια γυναίκα 36 ετών. Είμαι πάνω κάτω και εγώ στην ίδια ηλικία. Η γνωριμία έγινε μέσω ενός φιλικού ζευγαριού. Η πρώτη επαφή μεταξύ μας έδειξε ότι κάτι θα γίνει σίγουρα και υπήρξε έντονη επιθυμία και από τους δυο μας. Άντε πάλι έντονες επιθυμίες, δεν μ' αρέσουν εμένα έντονες επιθυμίες από την αρχή. Έτσι στην αρχή να πεις, καλή είναι, θα την ξαναδώ. Όχι έντονη επιθυμία από την αρχή. Γιατί έντονη επιθυμία, όπως έχω πει σε πολλά vlogs, για μένα σημαίνει τέριασμα ψυχοπαθολογίας και όχι υγιής συναισθηματικά κατάσταση. Η προτροπή του φίλου μου ήταν μεγάλη και μου τόνισε ότι είναι πολύ καλή κοπέλα, αλλά εξαιρετικά εγωίστρια. Γιατί σου το τόνισε, άραγε ο προξενευτής, γιατί ήξερε τι σου δίνε. Λέω, οκ, όλοι μας έχουμε ένα εγωισμό. Άλλο πράγμα υγιής ο εγωισμός και άλλο άρρωστος όμως. Σχετικά άμεσα μπλέξαμε εντός εγωγικών οι δυο μας και πολύ σύντομα μου ανακοίνωσε ότι εγώ δεν ζητάω ποτέ συγγνώμη, να ξέρεις. Και τι της είπες εσύ? Τι της είπες? Θα κλαμπούθελε εκείνη την ώρα. Θα της έλεγα συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να είμαι με έναν άνθρωπο που δεν μπορεί ποτέ να ζητήσει συγγνώμη. Δηλαδή, εσύ δεν κάνεις ποτέ λάθη. Έκανα από μέσα μου τη σκέψη ότι θα είναι απλώς υπερβολή αυτό που άκουσα. Όχι, όχι, αυτά που σας λένε για τον εαυτό τους, ειδικά να τα ακούτε. Σύντομα όμως είδα και τα πρώτα σημάδια και τα παρέβλεψα για αρχή. Δεν είμαι εγωιστής σαν άνθρωπος και γενικά κάνω πίσω πολλές φορές. Κακός! Στον έρωτα πρέπει να είμαστε εγωιστές. Σοβαρά. Στον έρωτα, στην αγάπη, γενικά παντού πρέπει να είμαστε εγωιστές. Ο εγωισμός δεν είναι κακό πράγμα. Ο εγωκεντρισμός είναι κακό πράγμα. Ο ναρκισισμός είναι κακό πράγμα. Ο εγωισμός να αγαπούμε τον εαυτό μας, να εκτιμούμε τον εαυτό μας και να μην επιτρέπουμε να κακοποιούμαστε σε οποιαδήποτε σχέση είναι υγιής κατάσταση. Γι' αυτό σε πολλά vlogs λέω έθραυστο εγώ ή χρειάζεται ενδυνάμωση το εγώ. Το εγώ, που είναι ένας όρος της ψυχαναλυτικής θεωρίας, είναι ένας όρος του Φρόιντ, αναφέρεται στη σχέση που έχουμε τον εαυτό μας. Και είναι απαραίτητο για να είμαστε καλά συναισθηματικά, ψυχοσυναισθηματικά, για να έχουμε καλή ψυχική και σωματική υγεία, να αγαπούμε τον εαυτό μας και να τον εκτιμούμε και να μην αφήνουμε κανέναν να μας καταπατά. Ήρθε ο πρώτος τσακωμός από δική μου ευθύνη, μετά από ένα μήνα και η αιτία ήταν ότι σε δύο περιπτώσεις όπου δεν φέρθηκε σωστά για κάτι σχετικά ασήμαντα θέματα, δεν έδειξε καμία πρόθεση να παραδεχτεί τα λάθη της. Άρα πόσο τσακωμός ήταν από δική σου ευθύνη, ενώ εσύ ξεκίνησες το τσακωμό. Δεν σημαίνει ότι έφταιγες. Δεν σημαίνει ότι όποιος ξεκινάει ένα τσακωμό φταίει κιόλας. Συνήθως είναι αυτός που κακοποιείται που ξεκινάει το τσακωμό. Δεν έδειξε καμία πρόθεση να παραδεχτεί τα λάθη της. Μου σήκωσε έναν τοίχο άμυνα, σαν να ήθελε να μου πείτε: Δεν θα σου πω συγγνώμη ποτέ. Η ευθύνη μου ήταν ότι εγώ πιάστηκα από άσχετο θέμα και ξεκίνησα τον τσακωμό για τις αφορμές που λέω. Λοιπόν, σταματάτε να νιώθετε πως φταίτε για πράγματα για τα οποία δεν φταίτε. Είναι gaslighting αυτό το πράγμα. Να σου συμπεριφέρεται ο άλλος με έναν τρόπο εγωκεντρικό, με ένα στυλ, ό,τι κάνω εγώ είναι σωστό και εγώ ποτέ δεν ζητάω συγγνώμη και για όλα βγάζω την ουρά μου απ' έξω και όλα φταίς εσύ και να νιώθεις κιόλας ότι φταίς εσύ για το τσακωμό. Ζήτησα συγγνώμη την επόμενη μέρα και την δέχτηκε με ευκολία. Α, η κοπέλα μόνο δεν λέει συγγνώμη, να πάρει παίρνει. Περάσαμε ακόμη ένα μήνα μέχρι να ξανάρθει ο επόμενος τσακωμός από δική της ευθύνη πλέον. Με έβρισε μια μέρα χωρίς να την έχω προσβάλει ή να την έχω θίξει. Αντέδρασα, όταν λες με δική της ευθύνη, αυτή το ξεκίνησε. Αυτή το ξεκίνησε. Αντέδρασα με το να βρίσω και εγώ μετά από καμιά ώρα και αφού δεν έχω δει καμιά κίνηση ή πρόθεση για συγγνώμη από μεριάς της. Ακολούθησε μια κατάσταση όπου αυτή είχε νευριάσει εξαιρετικά με το ότι ανταπέδωσε με τον ίδιο τρόπο. Α, αυτή να σε βρίζει και εσύ να της λες ευχαριστώ, madame. Ναι, να σκύβεις κιόλας και να πες και να φύρει και να της κάνεις αέρα και να λες ευχαριστώ που με βρίζει, madame. Βρίσε κι άλλο, βρίσε κι άλλο. Α, καλά, δηλαδή αυτή να σε βρίζει, εσύ να μην απαντάς.
Εσύ να της λες συγγνώμη και να το δέχεται, αυτή να μην σου λέει συγγνώμη. Την επόμενη μέρα επικοινωνώ και πάλι εγώ, κουβεντιάζουμε και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει και εσύ να αφήνεις κάτι να πέσει και κάτω ρε κοπέλα μου, όπως κάνω και εγώ πολλές φορές. Μου απαντάει ότι ναι, έχεις δίκιο. Okay, λέω, να ένα βήμα στον εαυτό μου. Μέχρι εδώ όμως δεν έχω ακούσει ποτέ τη λέξη λάθος μου, συγγνώμη, φταίω κτλ. Και ούτε θα την άκουγες, όσο και αν καθόσουν. Είναι το χαρακτηριστικό της. Δεν λέει ποτέ συγγνώμη. Θα ήθελα να ξέρω πώς την έχουν μεγαλώσει και θα ήθελα να ξέρω και τι ωραία γονίδα έχει μαζέψει από τις 7 γενναίες που κληρονομούμε χαρακτηριστικά προσωπικότητος μεταξύ άλλων. Σε όλο αυτό το διάστημα όμως, έχω αποδεχθεί ότι μάλλον έτσι είναι αυτή η γυναίκα. Εάν μείνουμε μέχρι αυτό το σημείο, τότε ίσως και να μην έχω πρόβλημα, μιας και την θέλω αρκετά και νιώθω και πολλά και ωραία, νιώθω πολλά και ωραία συναισθήματα για αυτήν. Καλώς μας ζόχασε και εσύ και εσύ. Sorry, το είπα. Καλώς μας ζόχασε και εσύ. Δεν είναι μόνο να μας τραβάει ερωτικά μια γυναίκα ή ένας άνδρας. Είναι να μπορούμε να έχουμε και μια υγιή κατάσταση. Ξέχασα να σου τονίσω εδώ ότι από την αρχή σχεδόν έδειξα ό,τι αισθάνομαι για τη γυναίκα αυτή και ότι ένιωθα χαρούμενος που είμαι μαζί της. Μα καλά, καλά έκανες. Είναι καλό πράγμα να δείχνουμε τα συναισθήματα μας. Εγώ είμαι εναντίον του να παίζουμε παιχνιδάκια του στυλ, να φτύνουμε τον άλλο για να κολλάει. Όχι. Αυτό είναι η μαγκιά. Να δείχνουμε αυτά που νιώθουμε, να λέμε στον άλλον είμαι χαρούμενος που είμαστε μαζί, περνώ όμορφα τις ώρες που είμαστε μαζί, νιώθω μεγάλη επιθυμία για σένα και ο άλλος, η άλλη, να ανταποκριθεί ανάλογα με το ποιόν του ή το ποιόν της. Εγώ διαφωνώ με την άποψη να παίζουμε παιχνίδια. Πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας. Και εκεί, ποιος έχει κότσια, έχει κότσια αυτός που μας αντέχει όπως πραγματικά είμαστε. Με την έννοια του να έρθει μια γυναίκα, να έρθει ένας άνδρας και να σου πει: ξέρεις, εγώ σε έχω ερωτευτεί και εγώ τώρα είμαι τυφλωμένος από έρωτα μαζί σου και θέλω πολύ να είμαστε μαζί. Και εκεί θέλει κότσια να το αντέξεις αυτό και να μην το εκμεταλλευτείς κιόλας. Φτάσαμε λοιπόν στον τέταρτο μήνα και στο μέγιστο περιστατικό τσακωμού. Μετά από μια φανταστική ημέρα στις διακοπές. Και ενώ με έχει κάνει να νιώσω πολυτιμότερος άνδρας, μου έχει εκφράσει συναισθήματα, δείχνει ότι είναι ερωτευμένη και όλα καλά. Κουβεντιάζουμε λοιπόν και αισθάνομαι ότι θέλει να προκαλέσει ένταση για ακόμη μια φορά. Δεν μπαίνω αρχικά σε αυτό το παιχνίδι και προσπαθώ με χιούμορ να το αποφύγω. Μάταιο όμως γι' αυτή. Μου πετάει λοιπόν μια ατάκα, ξέροντας ότι θα με πονέσει. Θα μπορούσα να είμαι εκεί με την τάδε και να περνάω τέλεια. Μπορώ να σου πω ότι πάγωσα στο άκουσμα της κουβέντας και τα έχασα εντελώς. Μίλησα άσχημα για το πρόσωπο που ανέφερε τη φίλη και εκεί ξεκίνησε ο αγώνας, η μάχη. Έφτασε να σηκώσει χέρι επάνω μου δύο φορές, μάλιστα. Να σας δέρνουνε κιόλας. Σας δέρνουνε κιόλας και να κάθεστε. Από μεριά μου έμεινα μόνο στο λεκτικό επίπεδο και δεν έκανα κάτι περισσότερο. Μπράβο και καλά έκανες. Δεν σημαίνει ότι μας χτυπάει ο άλλος, θα χτυπήσουμε κι εμείς. Και ναι, έχει και γυναίκες που δέρνουν τους άντρες. Ναι, έχει και γυναίκες που χτυπούν τους σύζυγους τους. Ναι, δεν είναι μόνο οι σύζυγοι που χτυπούν τις σύζυγους τους, δεν είναι μόνο οι γκόμενες που χτυπούν τους γκόμενους τους, δεν είναι μόνο οι φιλενάδες που χτυπούν τους φίλους τους. Έχει και. Τι λέω τώρα. Δεν είναι μόνο οι άντρες που εξασκούν σωματική βία πάνω στις γυναίκες, έχει και γυναίκες που εξασκούν σωματική βία πάνω στους άντρες. Ναι, συμβαίνει. Μαθαίνω μετά από μέρες ότι δεν έχει καταλάβει ακόμη ότι φταίει έστω και σε ένα ποσοστό. Για ό,τι έγινε και για ό,τι έγινε λέει ότι φταίω εγώ και ότι μου τα είχε μαζεμένα καιρό και ότι έδωσα μια ακόμη αφορμή. Από πληροφορία τρίτου έμαθα ότι αυτό της έχει συμβεί με όλους τους πρώην. Γιατί δεν με εκπλήττει. Ήμουν σίγουρη γι' αυτό. Ότι αυτό θα της είχε συμβεί με όλους τους πρώην και να τους δείρει και να φταίνει αυτή για όλα αυτά. Μπορεί να είναι όντως τόσο αρρωστημένα εγωιστής ένας άνθρωπος και να είναι τυφλός συναισθηματικά. Ναι, μπορεί. Αδιάγνωστη πολύ και αδιάγνωστη παντού. Δεν θα διαγνώσουμε εδώ την κοπέλα μέσα από ένα mail που έστειλες και πριν τόσο καιρό και που τα σου έστειλα προχθές. Θα γίνει επιτέλους το mail σου. Μου λες χαχαχαχα, γελάω τώρα με αυτά γιατί εννοείται ότι χώρισες και σταμάτησες με αυτή την ιστορία. Και καλά έκανες. Δεν θα διαγνώνουμε, δεν θα διαγνώσουμε τώρα τον καθένα και την καθεμία που αφήσατε. Να σας κακοποιήσει μέσα σε σχέση, γάμο, γνωριμία, οτιδήποτε. Αλλά σίγουρα αυτή η κοπέλα έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία παραπέμπουν σε διαταραχές προσωπικότητας. Αλλά δεν μπορείς να κάνω διάγνωση. Η έλλειψη ενσυναίσθησης. Και η έλλειψη συναίσθησης κιόλας. Όχι μόνο ενσυναίσθησης, αλλά και συναίσθησης. Το κοριτσάκι αυτό, παρόλο που είναι 36 χρόνια, εγώ το λέω κοριτσάκι γιατί είναι τρομερά ανώριμη, δείχνει να μην έχει καμία
αυτογνωσία και καθόλου φιλότιμο ή ανθρώπινα συναισθήματα, τρυφερότητας, αγάπης, συναδέλφος, πώς τα λέω, τι λέω τώρα, ειλικρινά, τα έχω πάρει. Ρε, η κοπέλα δεν είναι καλά, τι άλλο θες. Γίνεται ένας άνθρωπος σου λέει εγώ δεν λέω ποτέ συγγνώμη και από μένα θα ακούσει συγγνώμη ποτέ. Τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι εγώ λειτουργώ σε ένα άλλο επίπεδο. Είμαι πριγκίπισσα, είμαι βασίλισσα, είμαι παιδί ανώτερου Θεού. Ούτε παιδί ανώτερου Θεού είναι αυτή, ούτε παιδιά κατώτερου Θεού είμαστε εμείς. Θα μας παρατήσει. Άμα δεν θέλει να λέει συγγνώμη, να μην σχετίζεται με κανέναν άνθρωπο, ούτως ώστε να μην έχει ανάγκη να λέει συγγνώμη. Γιατί οι άνθρωποι όλοι, όλοι μας και οι αυτοί πρώοι σου συμπεριλαμβανόμενοι, όλοι μας οι άνθρωποι κάνουμε λάθη και είναι καλή ιδέα όταν κάνουμε λάθη να παραδεχόμαστε τα λάθη μας και να ζητάμε και συγγνώμη. Διαφορετικά είμαστε για τα μπάζα και σίγουρα δεν είμαστε για σχέσεις. Είμαστε για κακοποιήσεις. Σαντισμός είναι αυτό το πράγμα. Τι να πω, ξέρω. Λέω διάφορα επίθετα γιατί δεν μπορώ να σας κάνω διάγνωση. Αυτή η κοπέλα πρέπει να θα ήταν καλή ιδέα, που δεν νομίζω να της γίνει να της γίνουν διάφορα τεστ προσωπικότητας για να δούμε. Θα κάνει ένας κλινικός ψυχολόγος ή ένας ψυχίατρος για να δούμε τι διάγνωση έχει. Σίγουρα έχει κάποια διάγνωση, αλλά προς το παρόν είναι διάγνωστη. Και θέλω να σου πω και το εξής. Αν ο τρίτος, ο οποίος σου είπε ότι έτσι είχε συμβεί με όλους τους πρώην, είναι αυτός που σου την προξένεψε, για δώσ' του μια μούντζα από μένα. Δώσ' του μια μούντζα. Γιατί σου την έδωσε αφού ξέρει ότι είναι damaged goods. Γιατί δεν της είπε πήγαινε κοπέλα μου σε ένα ψυχολόγο, σε ένα ψυχίατρο να σιαχτείς και σου τη φόρτωσε σένα, αν είναι αυτός. Έτσι, μια μούντζα. Γι' αυτό εγώ είμαι εναντίον των προξενιών και γι' αυτό δεν κάνω προξενιά. Όχι είμαι εναντίον των προξενιών του στείλω ότι δεν είναι καλή ιδέα να γίνονται προξενιά, αλλά όσο και να μου ζητήσει κάποιο να κάνω προξενιό, εγώ ποτέ μου δεν κάνω προξενιά. Ποτέ μου. Αν και όσα έχω κάνει στο παρελθόν μου να ανόητη πέτυχαν, δεν θέλω να κάνω προξενιά. Δεν θέλω. Γιατί φέρει ευθύνη όταν κάνει προξενιό. Και ειδικά άμα προξενεύει πρόσωπο που ξέρει ότι έχει τα ύπια του. Τι σημαίνει είναι πολύ εγωίστερη και θα σου την προξενέψω. Γιατί εσύ τι είσαι γι' αυτό. Αυτό θα την έπαιρνε. Αυτό θα σχολιούνταν με μια γυναίκα η οποία με τίποτα δεν ζητάει συγγνώμη, γιατί σου τη φόρτωσε εσένα. Άλλος και εσύ, να μην το συζητήσω το μαζοχισμό σου. Α? Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε όλοι, και άντρες και γυναίκες, ότι ό,τι γυαλίζει δεν είναι χρυσός και ότι ναι, ωραίες είναι οι φάτσες και ωραία είναι τα κορμιά, αλλά πρέπει να συνυπάρχει και η πνευματική σύνδεση και η συναισθηματική σύνδεση και η ανθρωπιστική σύνδεση, όχι μόνο η σαρκική. Άντε. Σας ζητάω συγγνώμη για όσους τσάντισα. Ζητάω συγγνώμη σε όσους τσάντισα με αυτό το βίντεο και ζητάω συγγνώμη που σε είπα μαζοχιστή. Δεν το εννοούσα ότι όντως είσαι μαζοχιστής, δεν εννοείται ότι δεν κάνω διάγνωση, αλλά αν παρόλα αυτά βρίσκεις τον εαυτό σου ότι ελκύεται από πρόσωπα τα οποία σε κάνουν να υποφέρεις, η ψυχοθεραπεία θα σου κάνει καλό. Καλό βράδυ!